Φίλοι τηλεθεατές, καλώς σε σβήξαμε. Άλλο ένα Σεριγιάννη στην Κρήτη, αλλά και στο Μέτσοβο, ξεκινά σήμερα με την αφεντιά μου. Όπως ξέρετε, στο Μέτσοβο γιορτάζουν τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής του από τους Τούρκους και βέβαια ο καπετάν Μπαλαντίνος από τα Δελιανά ήταν ένας από τους πρώτους πορθητές. Ενσωματώθηκα και εγώ στην αποσταλή του Πολιτιστικού Συλλόγου Δελιανών που ανέβηκαν και αυτοί όπως είχαν κατέβει και οι πυρώτες το καλοκαίρι, αδελφοποιημένοι είναι οι σύλλογοι και έτσι η εκπομπή σήμερα θα είναι Σεριγιάννη στην Κρήτη και στο Μέτσοβο. Ενσωματώθηκα λοιπόν και εγώ σε αυτή την αποστολή, φίλοι τηλεθεατές, κάνοντας πράξη ένα όνειρο ζωής, έναν ιερό σκοπό. Ήθελα να πάω να δω αυτά που μου διηγότανε ο παππούς μου Σάβας στην παρασιά της ατέλειου τους μήνες του χειμώνα, πως πολεμήσανε στο Σκράτς, στον Μπιζάνι, αυτός, τα αδέρφια του, ο άλλος μου παππούς, δυστυχώς πολέμησε και αυτός ο Πεντακοστερής, αλλά τον σκοτώσαν οι Γερμανοί. Έτσι λοιπόν έκανα πράξη ένα όνειρο ζωής να πάω να δω αυτά τα μέρη και να καταθέσω και ένα στεφάνι για όλους αυτούς που πολέμησαν εκεί ή σκοτώθηκαν, τους συγχωριανούς μου και τους συνεπαρχιώτες μου. Όμως μη σας τα λέω εγώ, φίλοι μου, καλύτερα να τα δείτε όπως τα κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής. Πάμε μέσα, φίλοι μου. Ήταν κι άλλα, μα είναι κι άλλα. Τα είχαν βομβαρδίσει πριν και με κανόνια και είχαν χαλάσει πολλά. Εδώ πέρα είναι 16 το οποίο. Αγκαλιάζει όλο το. Εμείς μετά, μεθαύριο θα πάμε από εκεί δεξιά και είναι από εκεί πάνω το μύο. Πάρα πολύ και πληγώθηκαν πάρα πολύ και υδρώσαν πάρα πολύ, που και αυτό σημαίνει σκοτωμός. Για μας είναι τιμή που πολεμήσαν άνθρωποι από άλλον τόπο για την ελευθερία, τη δικιά μας των Μετσοβητών, των Υπηρωτών, και εμείς οι Υπηρώτες με άλλον τρόπο έχουμε δώσει μάχες για να βοηθήσουμε οι Έλληνες και όχι μόνο. Από εμάς τους νέους πρέπει να με άλλους τρόπους, μέσα από τα γράμματα, μέσα από τις πράξεις μας, να πολεμήσουμε και να βοηθάμε τον κάθε συνάδελφο. Και οι Πυρώτες και οι Βλάχοι, ειδικά που είμαστε Βλάχοι, εμείς σκεφτόμασταν έτσι. Τώρα πάει να χαλάσει λίγο δουλειά, να τα λύνει και λίγο ομά τα πράγματα. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάσος, δηλαδή όλα είναι καλά. Θα προσπαθήσουμε. Εμείς τη λίγη να προσπαθήσουμε να μπερδέψουμε και τους άλλους όλους που έχουν συστρατήσει, να τους βάλουμε το, ο κύριος Δήμαρχος, τον Πίκος Νικόλαος.
μαγιά είναι τα παιδιά από τα Δημιανά, από τον γιο του Παλατίνου. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, ας μιλήσω ο Δήμαρχος. Καλωσορίζω τα αδέρφια μας και χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να σας ευχαριστήσω διαζώσεις και κάθε χρόνο θα γίνεται αυτή η δουλειά όσο δεν υπάρχει αυτό το μνημείο, πάντα δηλαδή. Για να έρθετε στο γραφείο μου, ακριβώς πάνω από την καρέκλα μου η φωτογραφία που δεσπόζει είναι των ελευθερωτών Κρητών. Σας νιώθουμε αδέρφια, νιώθουμε τεράστια ευγνωμοσύνη σε εσάς και θα συνεχίσουμε συνέχεια, αν και εσείς το θέλετε, να είμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλον σε όλες τις δύσκολες στιγμές, όπως και κάποτε, έτσι και τώρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε ό,τι χρειαστεί από το Μέτσοβο όσον αφορά την Κρήτη, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας και να είμαστε αδελφοποιημένοι πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω εγώ για τη φιλοξενία. Πρώτη φορά ήρθα εδώ για να τιμήσω τους συγχωριανούς μου και συνεπαρχιώτες μου, είτε που σκοτώθηκαν είτε που πολέμησαν. Και να σας πω, αδέρφια υπηρώτες, ότι δεν ξεχνούμε τον καπετάντα Γιάννη με τα 300 παλικάρια που ήρθε στην Κρήτη στο Φραγκοκάστελο και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κρήτης. Ωραία, επειδή τα παιδιά από τα Δηλιανά δεν θα είναι εδώ 30 και 31, θέλουν να κάνουν κατάθεση σήμερα, να προχωρήσουμε στην κατάθεση και μετά οι γυναίκες που ήμασταν το καλοκαίρι στα Δηλιανά έχουν ετοιμάσει το Μετσόβου παραδοσιακές πίτες και εδέσματα, να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί. Αγαπητοί φίλοι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Κρήτη μέχρι επαεπέρα στο Μέτσοβο μου ήρθαν στο μυαλό και έγραψα κάποιους στίχους για τον Παλαντίνο, για τον καπετά Κλειδί, για τον καπετάν Μακρύ και βέβαια για τους παππούδες μου, τον Πατακοστελή, τον Σάββατο Σαββάκη, τα αδέρφια του, τον Κωστή, τον Γιάννη, τον Σταύρο, που και αυτοί ήταν σε αυτές εδώ τις μάχες και βέβαια πολλούς άλλους από τους Αλεξάκηδες, τον Αλεξογιάννη, τον Αλεξόκωστα και άλλους. Δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους τώρα. Θα ήθελα να συμπληρώσω για άλλο έναν σκοτωμένο εδώ στα βουνά της Υπήρου. Δεν γνωρίζω αν ήταν στη μάχη του Μετσόβου, δεν αποκλείεται, το Στέφανο το Στεφανάκι από το χωριό μου. Ευρέθηκα εδώ και κατέθεσα το Στεφάνι για όλους τους συνεπαρχιώτες οι οποίοι πολέμησαν ή σκοτώθηκαν σε αυτά τα βουνά. Τον Ευθύμιο Χαροκόπο, τον ηγεμόνα, ο οποίος είχε την τύχη να ζήσει σε αυτές τις μάχες. Όμως είχε την ατυχία και οι δύο αρχηγοί του και ο καπετά Κλειδής και ο καπετά Μακρύς να ξεψυχήσουν λαβωμένοι στα γόνατά του. Και βέβαια για τα αδέρφια του, τον Ελευθέριο, τον Φραγκιά, που κι αυτοί πολέμησαν εδώ πάνω, όπως και πάμπολοι άλλοι Κρήτες που σκλαβωμένοι στους Τούρκους ήρθαν εδώ και πολέμησαν για τη ελευθερία της Υπήρου και της Μακεδονίας. Θέλω βέβαια να σταματήσω δύο λόγια για τον Ευθύμιο τον Χαροκόπο, ο οποίος ήταν στην Αμερική, δούλευε, άρχισε να απολαμβάνει τα αγαθά της εργασίας του και να παίρνει τους πρώτους μισθούς τα δολάρια και να σύρει τις πρώτες επιταγές.
στο χωριό του, όμως το εθνικό καθήκον, το κάλεσμα του Βενιζέλου και ο φίλος του, ο προσωπικός ο καπετάκτηδης, που τον περίμενε στον Πειραιά, τον έκαμα να επιστρέψει με 3 μήνες ταξίδι και να ενταχθεί κατευθείαν στο σώμα του καπετάκτηδη του φίλου του και να ανέβουν να πολεμήσουν σε αυτά τα μέρη. Σε όλους αυτούς λοιπόν, γνωστούς, άγνωστους, σε αυτούς που σκοτώθηκαν, αλλά και αυτοί που έζησαν, σκέφτηκα και έγραψα 2-3 στίχους. Θα ήθελα να σας πω, φίλοι μου. Παιδιά, κοιτάνε η μάζοξη στου Μέτσοβου τα πλάγια, στου Μέτσοβου τα πλάγια. Θα ήθελα όμως να στείλω και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε αυτούς που έλεγαν
ότι δεν πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά ήρωες σαν Έλληνες. Τότε που εξαιτίας μας ο γερμανικός φασισμός δεν επεκράτησε να τον έχουν τώρα στην πλάτη τους. Θα τα ξέχασαν. Και όχι μόνο τα ξέχασαν, αλλά δυστυχώς μας έπιασαν τότε κορόιδα και μας οδήγησαν και στον εμφύλιο σπαραγμό. Αυτή τη φορά όμως πιστεύω και έτσι θα γίνει, όλοι οι Έλληνες παρά τις όποιες μικροδιαφορές ενωμένοι δεν θα πέσουμε στην ίδια φάκα. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι και θα βγούμε από τη δύσκολη κατάσταση αυτή την οποία μας έφεραν. Και να ζητήσω και ένα συγγνώμη από όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ή σκοτώθηκαν για να μας παραδώσουν μια πατρίδα και μην να την καταντήσουμε στο χάλι που την καταντήσαμε. Σας ευχαριστώ. Να τιμήσουμε και εμείς η γη ενός λεπτού. Γεια μας. Γεια σας, να σας ευχαριστώ. Θα λερώσω το πουκάμισο. Θα λερώσω το πουκάμισο. Αλλά δεν πίνουν αυτό, είναι τώρα. Ναι, λίγο είναι, θα λερώσω. Ευρύσω που πάμε, φαίνεται. Βγάλε τα μάτια του γραφείου.